Εδώ ίσως φαντάζομαι ότι το λάδι αυτό είναι άκρως τοξικό και επικίνδυνο. Και βεβαίως εκεί που πάει κάτω στο βόδρο, δεν παραμένει στο βόδρο, αντιλαμβάνεστε, εισέρχεται και στα ενδότερα. Στα ενδότερα υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας κτλ. Άρα κάπου καταλήγει πάλι σε εμάς. Μία σταγόνα εξ αυτού μπορεί να μολύνει 1000 λίτρα νερό. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Έτσι λοιπόν το σχολείο μαζί και με άλλα σχολεία της Κεφαλονιάς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης όλων μας για το θέμα αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ανταποδοτικό, μικρό ανταποδοτικό όφελος εξ αυτού πέρα του περιβαλλοντικού ωφέλους. Ήδη υπάρχει ένα σκάδος εκεί, ήδη κάποιοι έχουν κάνει τις πρώτες τους δόσεις εκεί πέρα, έχουν δώσει τα πρώτα τους. Θα βάλω τον κάδο βέβαια μέσα τώρα το καλοκαίρι. Έχω πει στα παιδιά να σας πούνε, σας το είπα, ναι. Το είπα κανένας, μωρέ, το είπα κανένας. Αυτό είπα. Να πάρουν ένα μπουκαλάκι, να γράψουν ανακύκλωση. Εκεί πέρα πάμε και εκεί το λαδάκι που βγούμε να πετάχει, ρίξτε το μέσα εκεί. Θα το βάλω στην αγρούλα. Και το Σεπτέμβριο, αν είναι γεμάτο, το 1,5 λίτρο του νερού ή το μισό, σε μπουκαλάκι πλαστικό, το φέρνουν εδώ. Και το βάζουν μέσα στο κάδο εκεί. Κάποια στιγμή θα περάσει από την εταιρεία, κάποια εταιρεία κάποιος, θα το πάρει αυτό και κάθε 9 λίτρα λάδι το οποίο θα δίνεται εκεί, θα παίρνουμε 1 λίτρο πετρέλαιο.